Ποια μέτρα, πότε λαμβάνονται και τι γίνεται με την τότε εισήγηση του Υπουργού Υγείας για τα περιοδιωτικής αστυνόμευσης. Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα και έχουμε θέσει τις θέσεις μας για αύξηση των ποινών στον ποινικό κώδικα και δρομολογούνται τροπολογίες, τις οποίες θα υποβάλουμε πολύ σύντομα στην Βουλή, ώστε να υπάρχει διακεκριμένη επίθεση που διενεργείται από τους πολίτες στους επαγγελματίες υγείας. Δεύτερον, υπήρχε ένα νομικό πρόβλημα και έχει διευκρινιστεί με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα τεθούν ξανά σε ενεργεία οι κάμερες στους κοινόχρηστους χώρους των πρώτων βοηθειών, ο οποίο θεωρούμε ότι θα αποβοηθηθεί ο ρόλος και της αστυνομίας και των επαγγελματιών υγείας. Γιατί είχε σταματήσει η λειτουργία, ήταν θέματα... Ήταν θέμα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ναι, πώς αντιμετωπίζετε τώρα το θέμα των προσωπικών δεδομένων επαναλειτουργία? Με την επαναλειτουργία θα πούνε κάποια πρωτόκολλα ότι θα γίνεται η χρήση μόνο σε περιπτώσεις βίας και για διευκόλυνση του έργου. Δεν θα υπάρχει χρήση ευρεία και είναι και στους κοινόχρηστους χώρους. Δεν θα είναι μέσα στα εξεταστήρια για να μπορεί να παίρνει λήψη οποιαδήποτε κάμερα. Μάλιστα. Και τέλος, αναμένεται με ταχεία διαδικασία να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου μήνα για 6 μήνες το συμβόλαιο με την ιδιωτική φρουρηθή, η οποία θα ήθελα να διευκρινίσω ότι θα έχει καθαρά επικουρικό χαρακτήρα στο έργο της αστυνομίας. Με αφορμή που μου δίνεται, θα ήθελα να χαιρετήσω και την έγκαιρη παρέμβαση σήμερα εχθές της αστυνομίας για τη σύλληψη. Δηλαδή μετά από αυτά τα περιστατικά και με συντονισμένες προσπάθειες βλέπουμε ότι όντως η πολιτεία δεν μπορεί να ανεχτεί ξανά αυτές τις επιθέσεις βίας και γίνεται η πρώτη σύλληψη με δρομολόγηση των διαδικασιών για καταχώρηση κατηγορητηρίου. Σε ό,τι αφορά τον επικουρικό ρόλο στο πλαίσιο της συμφωνίας με την ιδιωτική αστυνομία, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες, δηλαδή πρακτικά, δηλαδή τι θα γίνεται στα νοσοκομεία? Κοιτάξτε, θα ετοιμάζονται προδιαγραφές, απλώς ο σκοπός είναι να υπάρχει ιδιωτική φρούρηση, ούτως ώστε να παρεμβαίνει μέχρι να δίνεται η χρονική διάρκεια της αστυνομίας, γιατί αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί η αστυνομία να είναι παντού εντός των νοσοκομείων. Άρα αυτό που θα γίνεται θα υποβοηθείται μέχρι να παρέμβει η αστυνομία για να γίνει σύλληψη. Δηλαδή θα είναι ήδη ο ένας που έχει εκεί αστυνομία και θα υπάρχει ακόμα ένας ιδιώτης για να γίνουν δύο? Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Και πότε τίθενται σε εφαρμογή χρονικά? Κυρία Χρυστοφίδου, προσπαθούμε να έχουμε κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα, γιατί αντιλαμβάνεστε, για να βγει προσφορά υπάρχει γραφειοκρατία. Ναι, ενώ θα πάρει για παράδειγμα 3 χρόνια, γιατί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες μπορούν να κρατήσουν και ένα θέμα ανοιχτών για 10 χρόνια. Όχι. Η βούληση είναι ότι θα ελαχιστοποιήσουμε τις διαδικασίες, γι' αυτό και οι οδηγίες που έχουν δοθεί από τον Υπουργό Υγείας θα είναι διαπραγμάτευση ταχεία, δεν θα είναι ανοιχτό διαγωνισμό. Ευελπιστούμε ότι τα πρώτα δείγματα θα τα έχουμε σε 1 μήνα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ανθούση. Πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα αποτελέσματα και της ολομέλειας της Βουλής. Ο συνάδελφος ο Λιόντος